Last one, guys. Κυβέλη. Από τα σχόλια των κριτών καταλαβαίνουμε ότι ο Κωνσταντίνος θα έχει πάει αρκετά μέτρια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξω να ακούσω άλλη γκρίνια. Οπότε, Κωνσταντίνε, παρακαλώ, take it easy on me. Κυβέλη μου, θες να με ρωτήσεις κάτι πριν ξεκινήσουμε? Όχι. Νομίζω το έχω. Και ό,τι είναι θα με καθοδηγήσει την στιγμή. Αντίνο. Έφυγα. Ας μου τώρα και μιλήσει αυτή τη γιατί ξέρει είναι τεράστιο, τεράστιο. Απλά νομίζω ήταν τέτοιο. Τέλος πάντων. Και εσύ αυτό τι ήταν και δεν ξέρω και εγώ το ήξερα από πριν. Αν δεν σου. Πάλι. Λοιπόν, Κυβέλη μου, αφού έχεις καταλάβει ποιο είναι το κόνσεπτ και τι ζητείτε ακριβώς πριν καν ξεκινήσω εγώ το σετ μου, πάνε πάνω να δούμε τι έχεις να μας δείξεις. You are the most beautiful here. So you're gonna win for sure. Thank you very much. Γεια σου, Ντίνο μου. Τι κάνετε? Θα θέλεις να στην εικόνα να μας βοηθήσεις ναι, λίγο. Ναι. Πού? Μήπως οι δύο Έλληνες μαζί έτσι λίγο να τα πείτε. Να τα πούμε. Είναι ο Adrian, can you come here? Yeah. I want you here. Okay, κάμερα. Κάμερα. Φώτα. Ο χρόνος ξεκινάει από το πρώτο κλικ. Πάμε. Εγώ το κόνσεπτ το είχα εμπεδώσει. Είχα στο μυαλό μου μια συγκεκριμένη στιγμή από την ταινία με τη Φρίντα Κάλλο να κάνω τη σκηνή που η Φρίντα πιάνει. Δεν θυμάμαι ποιο ηθοποιό ήταν αυτή. Και αρχίζουν και χορεύουνε. Ήταν ακριβώς το κόνσεπτ σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη φάση. Αλλά ήθελα να βγάλω ακριβώς αυτή τη στιγμή. Βγαίνει πιο ωραία η άλλη κοπέλα. Μπράβο, Γιάννα. Thank you for helping. Να, είδες. Μπράβο, Γιάννα. Βγαίνει πιο συναισθηματική. Και είναι σούπερ βοηθητική, βλέπω. Συγχαρητήρια στη Γιάννα. Ναι, όντως. Νιώθω ότι η Γιάννα είναι το μοντέλο και η Κυβέλη είναι το πρόπο. Κακία είναι. Δεν είναι κακία, απλά... Ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω, ναι. Perfect. Δείξε μου συναίσθημα, χωρίς να κρύβεσαι. Αυτό. Η Κυβέλη πάντως δεν κοιτάει συνέχεια το σκουλό. Αυτό είναι ξεκάθαρο η διαφορά. Δηλαδή το άκουσα αυτό το comment. Η Γιάννα είναι πρωταγωνίστρια μέχρι στιγμή. Perfect. Κυβέλη, θα ήθελα να βλέπω περισσότερο εσένα από τη Γιάννα. Μα το Θεό να ξέρεις. Δεν το σκέφτηκα, γιατί έχω αρκετά δυνατή αυτοπεποίθηση. Οπότε δεν σκέφτηκα σε κάποια φάση ότι θα μπορούσε η Γιάννα να με καπελώσει. Όχι. 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 Να. Ωραία ήταν αυτό. Αυτό ήταν ωραίο, ρε εσύ. Μπράβο. Αυτό είναι ένα μελαγχολικό. Μπράβο. Ήταν φλερτ, σχέση. Εκεί. Τέλειο. Πυρπυροβόλο το βλέμμα σου, όχι έτσι. Φλερτάρεις, είναι μαγνητικό το βλέμμα σου. Μπράβο. Δύσκολο το κόνσεπτ, θα πω αυτό τίποτα. Κυβέλη, το βλέμμα σου είναι δυνατό σου από τα πιο σημείο. Δύσκολα. Ωραίο είναι και αυτό. Και το χαμόγελο μπορεί να έχει να ήταν ωραίο. Ναι, Σατανάς. Σε κάποια φάση είδα τη φάτσα Σατανά. Εντάξει, εγώ δεν θα έπεφτα. Μπορεί να έπεφτα από τον μπαλκόνι. Αλλά από εκεί πέρα, δύσκολα τα πράγματα. Έχει μια μελαγχολία, δεν μ' αρέσει. Ποιο το βλέμμα στο πακό. Νομίζω ότι είναι το μούτρο μου. Γενικά νομίζω ότι έχω μελαγχολική φάτσα, όπως και λίγο ξενή. Εκεί. Μείνε. 20 δεύτερα. Μείνε. Τέλειο, τέλειο. Τέλος χρόνου. That's it. Ξέρω ότι όλοι μας ακούσαμε μέτρια σχόλια. Κυβέλη, τι κατάλαβες, τι έγινε? Ένιωσα πολύ όμορφα. Με έκανε και νιώσα πάρα πολύ άνετα η Γιάννα. Άκουγα ότι μου λέγατε το διόρθωνα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου. Κυβέλη, εγώ παρατήρησα με εσένα, όπως και με τα άλλα παιδιά, ότι για κάποιο λόγο
Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτόν τον λόγο, ότι μπήκες και εσύ αγχωμένη. Όταν κοιτάτε το φακό σε τέτοια περίσταση, πρέπει να είναι πονηρό. Πονηρό. Πάντα αυτό μου λέτε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να μου λέτε για το βλέμμα μου. Το φώναζε εγώ. Έδειχνε μελαγχολικό. Δεν έδειχνε. Okay. Σκληροβόλο. Έδωσα πάρα πολύ ένταση, πάρα πολύ συνέστημα. Εγώ έτσι θα φλέρταρα. Άρα γενικά υπήρχε κάτι που δεν σας άρεσε πέρα από αυτά τα πραγματάκια κοίταξε, που άλλαξα. Σίγουρα θα τα δούμε στον πλατό όλα. Εννοείται. Και με ηρεμία. Απλά επειδή στα άλλα παιδιά εμβαθύναμε λίγο πιο πολύ και λέω μήπως. Εμβαθύναμε. Εμβαθύναμε λίγο. Εμβαθύναμε, ακούω. Ωραία, αν θες να εμβαθύνουμε, θα σου πω ότι ο Ντίνος από πίσω που μιλάει με έναν φίλο του ή ο φίλος του μιλάει σε κάποιον, ο Ντίνος φλερτάρει. Και είναι πολύ καλός. Μπράβο, Ντίνο. Άρα δεν σας άρεσε το βλέμμα μου, δεν νιώσατε συνέστημα. Κυβέλη, σκάσε. Σκάσε. Κλείστο. Φτάνει. Μη ρωτάς άλλο. Ντίνο, πώς την είδες την Κυβέλη? Μου άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι κοίτασα λίγο, γιατί δεν ήθελα να κοιτάω κι εγώ τον παρτενέρ μου και τον φίλο μου. Οπότε μερικές κλεφτές ματιές που έριξα μου άρεσε σαν εικόνα, σαν σύνολο. Οπότε πιστεύω ότι τα πήγε αρκετά καλά. Αν ήσουν εσύ, πιστεύεις θα ήταν καλύτερα τα πράγματα στη θέση της Γιάννας? Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Η άφηξη του Ντίνου με επηρέασε αρκετά συναισθηματικά. Προσπάθησα να το πολεμήσω, όπως κάνω πάντα, γιατί έπρεπε να δείξω ότι έχω φτάσει ως εδώ και θα τα δώσω όλα, γιατί μου αξίζει αυτό το έπαθλο. Δεν ξέρω κατά πόσο το πέτυχα, αλλά σίγουρα δεν διάλεξα τον Ντίνο, όχι γιατί δεν είναι υπέροχος άνθρωπος, αλλά επειδή εγώ δεν ήμουν έτοιμη ψυχολογικά εκείνη τη στιγμή να βγάλω κάτι τέτοιο εις πέρας μαζί με τον Ντίνο.